βρισκόμαστε εδώ, στον απόϊχο της τραγωδίας των Τεμπών, την οποία ολόκληρη η ελληνική κοινωνία βιώνει με αισθήματα βαθιάς συντριβής, για να διατηρήσουμε τη μνήμη ενός από τα πλέον επέσχυντα και οδυνηρά συμβάντα του 20ου αιώνα. Ξεκινώντας από την πλατεία Ελευθερίας, τόπο εξευτελισμού και απάνθρωπης μεταχείρισης των Ελλήνων Εβραίων, πορευθήκαμε σιωπηλοί ως τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Από όπου στις 15 Μαρτίου του 1943 αναχώρησε η πρώτη αμαξοστοιχεία για το στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz-Birkenau. Ήταν μόνο μία από τις πολλές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν σταδιακά και κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα σε βαγόνια μεταφοράς ζώων. Περίπου 46.000 Εβραίους συμπολίτες μας στα ναζιστικά στρατόπεδα της Φρίκης. Από αυτούς, την αγαπημένη Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, όπου οι Σεφαραδίτες πρόγονοί τους βρήκαν φιλόξενο καταφύγιο το 15ο αιώνα, επέστρεψαν λιγότεροι από 2.000. Εκδηλώσεις μνήμης όπως η σημερινή είναι απαραίτητες ώστε να προβάλλονται έστω με καθυστέρηση τα πραγματικά γεγονότα της σύλληψης, του εκτοπισμού και τελικά της εξόντωσης των Εβραίων αδελφών μας. Γεγονότα αποτρόπαια που σφράγισαν τη ζωή της πόλης και άλλαξαν βία την πλούσια πολυπολιτισμική της ταυτότητα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ιδίως τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη έχει αναγνωρίσει το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και έχει ρητά καταδικάσει τα σφάλματα του παρελθόντος σε μια προσπάθεια να επουλώσει το ιστορικό τραύμα. Με την πορεία μνήμης θυμάμαι τα θύματα του ναζισμού, του φασισμού, του αντισημιτισμού. Συμμετέχουμε στο πένθος των απογόνων τους, αφού γραζόμαστε τον αποκαλυπτικό λόγο των ελάχιστων επιζώντων. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους χιλιάδες πολίτες που πορεύονται στην ίδια διαδρομή, από τα γκέτο στο σιδηροδρομικό σταθμό, κάνοντας πράξη το πανανθρώπινο σύνθημα «Ποτέ ξανά».